Θέμα ήταν η δημιουργία του Ινστιτούτου. Το Ινστιτούτο Ναι. δημιουργήθηκε και το σαν οργανισμός πριν 2 χρόνια μετά που κερδίθηκε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα στην κατηγορία που ονομάζονται Teamings. Είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία προγραμμάτων ευρωπαϊκών, στο οποίο συμμετείχαμε με μια ομάδα συνεργατών. Καταφέραμε να κερδίσουμε τον διαγωνισμό και να μπούμε στους νικητές που πήραν 15 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα τόσα από την Κυπριακή Δημοκρατία. Έτσι δημιουργήθηκε το Ινστιτούτο πριν 2 χρόνια. Βέβαια, λόγω του κορονοϊού αργήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε με κόσμο Ναι. στο Ινστιτούτο. Στην ουσία, δηλαδή, δουλεύουμε με προσωπικό τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Στο διάστημα αυτό το Ινστιτούτο, το οποίο περιλαμβάνει διάφορες ειδικότητες επιστημόνων και μηχανικών, δραστηριοποιείται και στον τομέα των λεγόμενων μη επανδρομένων Μάλιστα. σκαφών επιφανείας, όπως και μη επανδρομένων σκαφών υποβρυχίων. Ναι, τα οποία, οποία τα φτιάχνετε λίγο. Εσείς και κάνουν έρευνες. Τι ακριβώς, για περιγράψτε μας λίγο το σκάφος, τι ακριβώς κάνει αυτό. Τα σκάφη αυτά έχουν διάφορες χρήσεις. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συλλογή δεδομένων από τη θάλασσα, που είναι ένας μεγάλος στόχος για μας και για την Κύπρο, να μπορέσουμε να μαζέψουμε στοιχεία για το περιβάλλον, για τη θάλασσα που περιβάλλει την Κύπρο, που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για να εκτιμήσουμε και τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και για πολλές άλλες χρήσεις. Είτε αυτή πρόκειται για ρύπανση, είτε για διάφορες άλλες εργασίες που γίνονται στη θάλασσα. Πέραν τούτου, ένα άλλο σκάφος που σχεδιάζουμε και θα φτιάξουμε το επόμενο διάστημα είναι ένα σκάφος γύρω στα 10 μέτρα που θα είναι επίσης μηδενικών εκπομπών, γιατί οι εκπομπές καυσαερίων παγκόσμια και σε όλες τις βιομηχανίες και ιδιαίτερα στη ναυτιλία είναι ένα από τα πρωταρχικά θέματα που μας απασχολούν τα τελευταία χρόνια για προφανείς λόγους. Άρα με τι Οπότε, θα κινείται αυτό, δεν θα κινείται με ορυκτά καύσιμα? Όχι, όχι. Ο στόχος είναι το συγκεκριμένο σκάφος, το οποίο είμαστε τώρα στη φάση της σχεδίασης, να κινείται με εναλλακτικά καύσιμα και με μπαταρίες, ώστε να μην εκπέμπει καθόλου καυσαέρια στο περιβάλλον. Και ο στόχος βέβαια είναι να αποδείξουμε την δυνατότητα αυτής της τεχνολογίας να εφαρμοστεί σε πρώτη φάση τουλάχιστον στα σκάφη που εκτελούν παράκτιους πλόους, ναι. πλόες, δηλαδή τα σκάφη που κυκλοφορούν στις θάλασσες γύρω από την Κύπρο, πριν προχωρήσουμε βέβαια στις τεχνολογίες για τα ωκεανοπόρα πλοία, που εκεί χρειάζεται ακόμη μεγάλη έρευνα διεθνώς. Αυτό που διαβάζουμε είναι ότι ετοιμάζεται, έχετε στα σκαριά και ένα υποβρύχιο σκάφος που θα φτιάχνει, θα εκτυπώνει 3D πάρκα μέσα στο βυθό της θάλασσας. Αν το καταλάβα καλά, θα είμαι εγώ ο Δήμος, ας πούμε, Λεμεσού, και θα σας παραγγέλνω, έλα να μου τυπώσει ένα πάρκο. Λοιπόν, ναι. Ακούγεται λίγο εξωπραγματικό, το αντιλαμβάνεστε, αλλά εξηγήστε μας πώς ακριβώς θα γίνεται. Ακριβώς. Ναι, ο εκτυπωτής δεν θα είναι υποβρύχιος, ο εκτυπωτής θα είναι έξω στη ξηρά. Α, πάλι καλά. Θα εκτυπώνεται ο ύφαλος με συγκεκριμένο σχέδιο που θα ετοιμάζεται στο κομπιούτερ, προφανώς, με τρόπο που να προσομοιάζει προς το περιβάλλον και να μπορεί να είναι ελκυστικός και στα ψάρια και σε επισκέπτες. Ήδη έχουμε στα σκαριά και με δική μας χρηματοδότηση θα αναπτυχθεί ένα τέτοιο, ας πούμε, υποβρύχιο πάρκο. Για μας είναι ένα υποβρύχιο εργαστήριο στην περιοχή Αμαθούντας. Συνεργαζόμαστε για αυτό το έργο με το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών της Κυπριακής Δημοκρατίας και με το Πανεπιστήμιο UCLA του Λος Άντζελες. Ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε και συγκεκριμένο υλικό, τσιμέντο αν θέλετε, το οποίο να είναι και φιλικό στο περιβάλλον και ελκυστικό στη θαλάσσια ζωή. Θα αναπτυχθεί στην περιοχή ανοιχτά του αρχαίου λιμανιού της Αμαθούντας για να αποτελέσει και πλατφόρμα έρευνας για τους θαλάσσιους βιολόγους μας αλλά και άλλους ερευνητές που έχουμε στο Ινστιτούτο και προφανώς και ένα ελκυστικό χώρο για τον καταδυτικό τουρισμό της Κύπρου. Μάλιστα, άρα θα μπορούν εκεί πέρα να καταδύονται και διάφοροι τουρίστες που θα έρχονται και οι λάτρεις του scuba diving, έτσι. Ακριβώς. Και ο στόχος μας είναι να μπορούμε να δίνουμε και εικόνα εκτός στη στεριά, ακόμη και σε αυτούς που δεν θα μπορούν να βουτήξουν. Πώς ακριβώς, θα βάλετε κάμερα πάνω στο σκάφος και θα κάνει βόλτες? Θα βάλουμε κάμερα στο βυθό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και τα αποτελέσματα όλης αυτής της δουλειάς και στην πράξη. Να πάμε να βουτήξουμε.